Για να ξεκινήσω δυναμικά, θέλω να πω ότι είναι μεγάλη μου τιμή που βγήκα στην εκπομπή του Γιώργου Μίτσου. Άρχισε στα σάλια, ε. Είναι μεγάλη μου τιμή, μεγάλη μου τιμή, και με αυτή την εισαγωγή είναι μεγάλη μου τιμή, δηλαδή δηλώνω φαν. Δεν με ψήνεις, να ξέρεις, θα σε στριμώξω, θα κάνω τέτοιο, πώς το λένε, επίθεση. Εδώ είμαι να στα πω όλα, ό,τι θέλεις, ένα προς ένα. Λοιπόν, καλησπέρα Γιάννη Λουκίνα και συγχαρητήρια παλικάρι μου και προσωπικά και σε όλη την ομάδα του Ηρακλή. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλη σοβαρότητα βγάζετε και φαίνεται μες στο γήπεδο, μπράβο. Μπράβο. Πες μου λίγο πώς νιώθεις. Αυτό είναι. Πες μου πώς νιώθεις που παστελώνεις αδέρτα. Εντάξει, ωραία, εντάξει, να μην πω ψέματα, είναι κάτι το οποίο ένας επιθετικός ειδικά το χρειάζεται να σκοράρει. Εντάξει, βεβαίως, άμα η ομάδα δεν παίρνει και τα αποτελέσματα, δηλαδή άμα τα γκολ που βάζεις δεν βοηθάνε και την ομάδα, είναι σαν να μην μπαίνουν. Δηλαδή από τη στιγμή που η ομάδα κερδίζει είναι το τέλειο, το ιδανικό. Ακριβώς. Τα γκολ, άμα δεις, είναι γκολ νίκες. Νίκες, δηλαδή γκολ ουσίας. Γκολ ουσίας, τα οποία σίγουρα προέρχονται από την ομάδα όλοι. Εννοείται. Αυτά είναι αυτονόητα, μην τα λέμε συνέχεια. Αλλά έχει το κουκαλάκι. Είναι αυτό το. Γιατί εγώ έπαιξα με αντίπαλο, ξέρω τον Αναστόπουλο, τον Μαύρο, οι οποίοι, αν του έβαζε να κάνουν τρία τσικυλίκια, δεν μπορούσαν να τα κάνουν. Σου μιλάω ειλικρινά, δεν είχαν την τεχνική τη φοβερή. Αλλά οι τύποι είναι οι αρχισκόρεροι όλων των εποχών. Αυτό με το κοκαλάκι τώρα είναι μεγάλο θέμα τώρα και ξέρεις, αυτό συζητείται και στα αποδυτήρια, να ξέρεις. Μας έχει βγει το όνομα με το κοκαλάκι, ότι παπαδοπέδι και σου έρχεται η μπάλα και τέτοια. Κουφάλες είναι, να ξέρεις, πάνε να στυμπούνε σύγκριση, θα λες. Είμαι εκεί που πρέπει, θα λες. Είμαι εκεί που πρέπει. Δεν σέβονται τίποτα, δεν σέβονται τίποτα, κατάλαβες. Εγώ αυτό ξέρω. Δεν τους λες, ρε κορόιδα, ψωμάκι σα δίνω. Ψωμάκι να με βγάλει, να με έχετε στα όπα όπα. Δεν... Όχι, ρε Γιώργο, ξέρεις, είμαι υπεράνω, δεν μ' αρέσει, εντάξει. Άσε, θα το δείξει ιστορία. Πες μου κάτι, φαίνεται ότι σας αρέσει. Είναι μεγάλη υπόθεση του ποδοσφαιριστή. Εγώ άλλαξα κανένα 15 ομάδες. Όπου γουστάριζα όμως τα αποδυτήρια και μου άρεσε, εκεί απέδιδα καλύτερα. Σας αρέσει, Καλά, αυτό είναι ξεκάθαρο, το ξέρεις και εσύ. Και είναι ένα μυστικό. Το μυστικό της επιτυχίας για μια ομάδα που πηγαίνει καλά. Δηλαδή. Το πώς είναι τα αποδυτήριά σου, το πώς είναι οι σχέσεις μεταξύ των παιχτών και των προπονητών, γενικά όλων των παιδιών, γιατί εντάξει υπάρχουν και οι φροντιστές, υπάρχουν και οι φυσιοθεραπευτές, αυτό πιστεύω ότι φαίνεται και στο γήπεδο. Δηλαδή ξεκάθαρα φαίνεται στο γήπεδο. Ξεκινάει από τον πρόεδρο, ο οποίος έχει τρελαθεί, έχει χαζέψει τελείως. Τον έχετε χαζέψει τον πρόεδρο. Αυτός ο οποίος έσκασε το καλοκαίρι, λέω, τι είναι τούτος, ήρθε και πληρώνει. Πλάκα μας κάνει και τελικά αποδείχθηκε λίρα 100, Ναι, ο άνθρωπος τον είδαμε και χθες στην Κερκίδα εκεί με το Κασκολάκι, εντάξει τι να πούμε, είναι πολύ 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 ωραία πράγματα, ήρθε μαζί μας και με το και στο Πούλμαν στην αποστολή, εντάξει αυτά είναι πολύ ωραία. Ο ποδοσφαιριστής, πες τους τα λίγο, γιατί μπορεί να αλλάξαν οι εποχές. Εγώ τουλάχιστον όταν είχα τον πρόεδρο και τέτοιον πρόεδρο μαζί μου, ένιωθα αλλιώς, λέω κοίτα τον μαζί μου είναι, ενώ αν είχα κανένα από μέσω Skype έλεγα μόνο, πού είναι ο άλλος, να πάμε το... Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Ναι, δεν είναι έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα, ξεκάθαρα. Δηλαδή, ξέρεις, και στον Καναδά όταν μας δείχνει ότι είναι μαζί μας. Δηλαδή, όχι μόνο τώρα που είναι κοντά μας, είναι στο Πούλμαν, είναι στις προπονήσεις. Μας δείχνει ότι το ζει πολύ, ότι... δηλαδή, για αυτόν, εντάξει, όπως και για όλους, δεν περνάνε οι μέρες για να ανεβεί η ομάδα πάλι στην Αλφαεθνική. Και το νιώθουμε αυτό. Μετά θα πάω σε Παπαδόπουλο. Πες μου λίγο για Μυροφορίδη. Αυτός πρέπει να είναι τρελοκομείο. Το γουστάρω, έτσι. Εντάξει, τώρα. Τώρα για Παύλο Μυροφορίδη. Τώρα θα μιλήσουμε για Παύλο Μυροφορίδη τώρα. Δηλαδή ο άνθρωπος, άκου να δεις τι γίνεται τώρα. Είμαστε στον Πανιόνιο. Ναι. Είμαστε στο ξενοδοχείο πριν τον Πανιόνιο. Και λέμε τώρα. Α, ξέρω εγώ, βλέπουμε αστυνομικούς έξω και αυτά. Το παιχνίδι να κερδίσουμε και αυτά. Και μπαίνει μέσα στο ξενοδοχείο. Αυτή η μούρη, αυτό το πράγμα που βλέπεις, είναι ο Παύλος ο Μυροφορίδης. Εκεί δεν μπορεί να μην γελάσει, δεν μπορεί να μην χαμογελάσει και να πεις εντάξει παιδιά, εδώ είμαστε, τέρμα άστο, εδώ είμαστε. Κι όμως έτσι... Δηλαδή βλέπεις τον πάγκο πριν τα παιχνίδια τον Παύλο τον Μυροφορίδη και νιώθεις ηρεμία, νιώθεις ότι εδώ είσαι, εντάξει, τελείωσε. Ο οποίος έχει και τα δικά του, όλοι είχαμε χούγια οι παλιοί, τώρα οι νεότεροι δεν ξέρω αν έχετε πάει λίγα ένα δύο ώρο πριν και κάθεται μόνος και αγναντεύει το γήπεδο, Όχι ρε, ψέματα είναι αυτά, μην τον ακούσεις. Παπατζής είναι. Για την παρέα έρχεται εκεί πέρα, πηγαίνουμε, τα λέμε, καθόμαστε εκεί, τα κάτσε λέμε. Κάτσε ένα λεπτό, κάθετε με εσάς τους πανκίτες, γιατί είσαι πανκίτης αγόρι, δεν είσαι βασικός. Τι γελάς. Ναι, τι είσαι, πες μας βασικού, πόσα παιχνίδια έπαιξες, πες μας.
Εντάξει τώρα, και άκου να δεις. Τι άκου, όχι. Πες μα, Παγκίτη, δεν είσαι βασιλιά. Άκου λίγο, ποια είναι η μαγιά του Παπαδόπουλου. Έναν αναπληρωματικό Παγκίτη έτσι και έτσι παίχτη, τον έχει πρώτο σκόρερ με 10 γκολ. Μπράβο τον Νίκο τον Παπαδόπουλου. Βέβαια, έτσι. Αλλά άμα θες πες κάτι άλλο, άντε πες κάτι άλλο. Όχι. Τα περισσότερα παιχνίδια θα κερδίζουν αυτοί που έρχονται από τον πάγκο, έτσι. Α, Δημόπουλος Χριστός. Ξέρω εγώ. Όχι, Λουκίνα, σε κάνανε Λουκι Λουκ, σε κάνανε, σε λίγο κόμιξ θα σε πει, είσαι ωραίο παλικαράκι. Ναι, δεν βαριέσαι. Πάντως γκόμενα δεν πρέπει να έχεις. Να με χαίρεται η μάνα μου. Το κατάλαβα, να σε χαίρεται η μάνα, γκόμενα δεν έχεις. Μέσα είσαι για να παίξεις μπάλα, έτσι. Όχι, άκουα. Ευτυχώς που δεν ακούει η γκόμενα, γιατί άμα άκουγε. Πες μου, τώρα τελευταία βγάζετε πολλά γούστα και με τον κόσμο, έχει μαζευτεί πολλής κόσμος. Γιάννη, είναι μεγάλη επιτυχία, εσείς τον φέρατε τον κόσμο. Ο κόσμος του Ηρακλή είναι πολύ ποιοτικός. Εγώ τους γνωρίζω γιατί είμαι Γιάννη Μαθρό. Για να έρθουν, να δείτε που θα μείνουν, να δείτε τώρα με την Παναχαϊκή τι θα έχει. Θέλω χατρίκ τώρα τον Κούγια. Αυτό για τον Κούγια και για την Παναχαϊκή είναι ένα κεφάλαιο ολόκληρο. Άμα θες να το αναλύσεις, το αναλύω. Θα μου το αναλύσεις, αλλά κοίτα, κάτω τα χέρια από την Παναχαϊκή, την οποία την αγαπώ, έπαιξε εκεί. Είναι πολύ μεγάλη ομάδα και δεν φταίει η Παναχαϊκή αν ένας μπαγλαμάς κοντός με σκουλαρίγια την ξεφτιλίζει. Αυτό ακριβώς έγινε και η Παναχαϊκή. Δηλαδή να σου πω εγώ με την Αγία Παρασκευή πριν 6 χρόνια 7 όταν πρωτοξεκίνησα. Γάμα Εθνική τώρα. Θυμάμαι είχα πάει και είχαμε παίξει στον Παμπελοπονησιακό και είχε 9.000 κόσμο, 10.000 κόσμο. Ναι, πολύ ξέρεις, και με μια ομάδα την Αγία Παρασκευή που εντάξει δεν ήταν. Δηλαδή σκέψου, δηλαδή πόσο και εκεί ο κόσμος στην Πάτρα διψάει για να δει την ομάδα. Έχω παρακολουθήσει Γιάννη ένα παιχνίδι κάτω στην Αθήνα. Αγία Παρασκευή αιωλικός και βλέπω ένα πιτσιρικά βάζει μια γκολάρα και κάνει το 1-1, έπαθα πλάκα. Τον ξέρεις. Ναι, ήταν τώρα μιλάς για το πρώτο επαγγελματικό γκολ, έτσι. Ήταν το πρώτο μου γκολ αυτό. Είναι το καλύτερό σου, έχεις το έχεις χαρακτηρίσει σαν το καλύτερο. Όχι. Το πρώτο σου επαγγελματικό γκολ, Εντάξει, είναι σημαντικό, αλλά εντάξει. Κοίτα, εγώ έχω δηλώσει ότι δεν με νοιάζει πιο πώς θα μπουν τα γκολ, ψαλιδάκια, ωραία. Το θέμα είναι να μπαίνουν. Όπως και χθες. Έτσι ακριβώς είναι. Χθες ήσουν ο ψαϊτάκι όμως, έτσι. Μεταξύ μας. Δεν βαριέσαι. Τι να γίνει. Εντάξει, ας κάνουνε. Τρεις πόντε. Τα άλλα εγκασμά, δύο που έχασε γιατί δεν τα βάλεσαι. Ένα εγκασμά που θες να παίζεις και βασικός. Άκου να δεις τι γίνεται. Δεν ακούω, πες μου. Επειδή τώρα τα play-off, τώρα για να γίνει. Ξέρεις. Επειδή πλέον βλέπω ότι σιγά σιγά χάνεται η μαγεία των play-off, γιατί εντάξει, βλέπω ότι αυξάνεται η διαφορά. Είπα να το κάνω λίγο και να δώσω λίγο. Γιατί άμα το έβαζα στο 8 χθες. Το πρώτο, μετά να πήγαινε hat-trick τουλάχιστον, καταλαβες. Α, γι' αυτό. Και λέω κάτσε να δει, τι με κανένα κορέδο, κάτσε λίγο να περιμένουμε λίγο. Το βάλουμε προς το τέλος. Τι βλέπεις του χρόνου? Τι να δω. Εντάξει, έχω συμβόλαιο με την ομάδα, εννοείται. Τι όλα καλά. Εσύ θα μείνεις εδώ, εννοείται. Άλλο λέω, ο Ηρακλής, εγώ πιστεύω ότι είναι έτοιμος, έτσι όπως είστε, 5η-6η στη Super League βγαίνετε. Χωρίς προσθήκες, τίποτα. Εντάξει, τώρα αυτά είναι λόγια. Εντάξει, υπάρχει πολύ δρόμο μπροστά. Εντάξει, η προετοιμασία. Πρώτα ο Θεός να τελειώνουμε με την άνοδο. Εντάξει. Μετά έχει δρόμο και η προετοιμασία. Εντάξει. Είναι πολύ νωρίς να μιλάμε τώρα για τέτοια. Ο πρώτος στόχος είναι να ξεμπερδέψουμε με την άνοδο και μετά θα τα δούμε όλα τα άλλα. Δέχομαι πιέσεις για τηλεφωνική παρέμβαση του Παύλου του Μυροφορίδη και τον έχω κόψει. Του λέω όχι, μιλάω εγώ με τον Γιάννη, εσύ θα ακούς, γιατί δεν. Κοίτα, ο Παύλος έχει την αποκλειστικότητα να μας μιλάει κάθε μέρα, άμα θέλει. Δεν είναι τώρα η ώρα του. Θέλει να ακουστεί. Όχι. Εν τω μεταξύ. Άμα θέλει, κοίταξε, άμα θέλει, εγώ δεν χαλάω φατήρι. Άμα θέλει, μπορείς να τον βάλεις. Όχι, κάποιον Νίκο Ζαφυρόπουλο τον ξέρεις. Αυτό θα σου έλεγα τώρα. Ότι κάποιες φήμες κυκλοφορούν γενικά στα σοκάκια της Θεσσαλονίκης και λένε ότι εσύ και αυτός ο άνθρωπος που είπες, ούτε το όνομά του δεν μπορεί, από το σεβασμό και μόνο, ότι είστε φίλοι. Τον είχα τρίτο τερματοφύλακα στην Παναχαϊκή, να ξέρεις. Αλλά. Ναι, έτσι είναι. Εγώ, Μασούρας και αυτός. Αλλά ήταν πιτσιρικάς τότε. Εξελίχθηκε σε πολύ καλό τερματοφύλακα. Και ήταν από τότε πολύ καλό παιδί και τώρα έμαθα ότι είναι μάνατζερ καλός. Είναι. Κοίταξε, όχι διότι καλός, είναι τρίκαλος ο άνθρωπος. Όχι από τα τρίκαλα, νομίζω ήταν από Πελοπόν. Τι. Ναι, από τα τρίκαλα που σου λέω, τώρα άκουσα με τι σου λέω.
Πα Πανιόνιο, τώρα τα κάνουμε ανάκατα. Και έχει εύκολο. Γιατί δεν έπαιξε εκεί. Σιγά του παίχτε που είχε τύχει. Ένα παλιό Ρεκόμπα, ένα Μπάλαμπαν, ένα Στογιανόφ, ένα Σιτοριέρα, ένα Ντακόλ. Γιατί δεν του πέταξε να παίξει. Εντάξει, δεν ξέρω. Εντάξει, μην πούμε και του πίσω τώρα που υπήρχαν παίχτε. Εντάξει, Τζαβέλα, Μανιάτη. Ωραίε στιγμέ αυτέ. Και ήταν και ο Πανιόνιο τότε στα καλά του. Επιτακύρι πλήρων ήταν πολύ ωραία. Καταγωγή σου από Αθήνα, για Παρασκευή, Ναι, ναι, εκεί μεγάλωσα και γεννήθηκα. Ο πατέρας μου, η καταγωγή βέβαια ήταν από ένα χωριό έξω από τη Λιβαδιά, στη Διωτεία. Πώς λέγεται το χωριό? Αγία Τριάδα, Διωτείας. Μπράβο, ρε. Θα μείνεις όμως στη Θεσσαλονίκη τώρα, θα σε κρατήσουμε εδώ πέρα, θα σου βρούμε και μια νύφη. Αρκεί να βάζεις γκολ, αν δεν βάζεις γκολ. Όχι, ρε παιδιά, νύφη έχουμε. Α, έχουμε νύφη! Γράνα, υπάρχει νύφη. Πόσο χρόνο είσαι? Όχι νύφη, κάτσε τώρα, δεν κάνω. Κάτσε, περίμενε. 23 χρόνια έχεις νύφη, είσαι μεγάλο κορόιδο το γαμπρέ. Καλά, εννοείται, αν μην μπερδευτούμε νύφη, δεν εννοώ νύφη, εννοώ γυναίκα, κοπέλα, αυτό, όχι νύφη. Σε βλέπω και παντοφλάκια. Σε βλέπω και κάτσε τώρα, γιατί θα ήθελε να τα ακούσει αυτό, κατάλαβε το νύφη, θα ήθελε να τα ακούσει τώρα. Δεν σε ακούει τώρα που μιλάς. Ευτυχώς, μην μπερδευτούμε αυτό, κοπέλα, όχι νύφη. Να ξέρεις κάτι, έχω να πάω από την ημέρα που σταμάτησε το ποδόσφαιρο, πήγα μία φορά σε ένα γήπεδο, το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Θα είσαι ο λόγος μετά από τόσα χρόνια να ξαναπάω στο γήπεδο. Δεν σε γνώριζα, το σε έβλεπα να παστελώνεις. Θα έρθω να δω τον Ηρακλή. Τον Ηρακλή το γουστάρω έτσι όπως λειτουργεί, δεν μ' αρέσει. Και έχω και φίλους εκεί. Έλα. Θα σε καλέσουμε στη φιέστα. Δεν πάω σε φιέστες. Θα έρθω να κάτσω να δω λιγάκι να παίζετε. Μπορεί να έρθω και με την Παναχαγή του Σαββάτο. Σας εύχομαι ωραίο. Τα καλύτερα και προσωπικά και σαν ομάδα. Δεν θέλω να σε κουράσω. Θέλω να είσαι καλά. Όχι, μην το συζητάς. Θέλω να μιλήσεις λίγο στον κόσμο του Ηρακλείου. Ο πατέρας μου συγχωρεμένος Ηρακλειδέας, γουστάρου μου Ηρακλή, κουμπάρος μου, όλοι αυτοί. Θέλω, αν σου έρχεται κάτι για τον κόσμο του Ηρακλείου που είναι πονεμένος χωρίς να φταίει. Ναι, αυτό, ότι ο κόσμος πρέπει να πιστέψει σε όλο αυτό που γίνεται και το πιστεύει και το δείχνει. Και στην Ξάνθη που μας αποθέωσε μετά τον αποκλεισμό. Εντάξει, ο κόσμος είναι πονεμένος, αυτό που είπες, πέρασε δύσκολα αυτά τα χρόνια, αλλά πιστεύω ότι αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Η ομάδα πλέον εκπέμπει υγεία και τα καλύτερα δεν ήρθαν, έρχονται. Δηλαδή δεν νομίζω ότι αυτά είναι που ο κόσμος και εμείς ονειρευόμαστε. Του χρόνου πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ καλά.